Σε αυτό το κεφάλαιο θα μιλήσουμε για την πίεση του αίματο και πιο συγκεκριμένα θα δούμε τη συστολική και την διαστολική πίεση. Τα υγρά ασκούν υδροστατική πίεση. Η υδροστατική πίεση που ασκεί το αίμα στα τυχώματα των αιμαφόρων αγγείων λέγεται πίεση του αίματος και είναι πολύ μεγαλύτερη στις αρτηρίες παρά στις φλέβες, όπως επίσης είναι κατά πολύ μεγαλύτερη στις αρτηρίες κατά την συστολή των κοιλιών της καρδιάς. Η αρτηριακή πίεση, που είναι η πίεση του αίματος στις αρτηρίες της συστηματικής κυκλοφορίας, αυξομειώνεται ανάλογα με τη φάση της καρδιακής λειτουργίας. Μετά την σύσπαση των κοιλιών, το αίμα προωθείται στις αρτηρίες και αναπτύσσεται η μέγιστη αρτηριακή πίεση που αναφέρεται ως συστολική πίεση. Ή με λίγα λόγια, η λιγα λογια πίεση. Κατά την χαλάρωση των κοιλιών έχουμε τη διαστολική πίεση ή αλλιώς την ονομάζουμε μικρή πίεση. Κατά την μέτρηση της πίεσης του αίματος, οι κανονικές τιμές κυμαίνονται γύρω στο 120 χιλιοστά υδραργύρου για τη συστολική και 80 χιλιοστά υδραργύρου για την διαστολική πίεση. Οι παράγοντες που ρυθμίζουν τη λειτουργία της καρδίας ρυθμίζουν και την πίεση. Πίεση. Από την αριστερή κοιλία το αίμα εισέρχεται με πίεση στην αορτή, η οποία διαστέλλεται, δηλαδή μεγαλώνει, ενώ στη συνέχεια επανέρχεται στην αρχική τη διάμετρο. Η εναλλαγή στη διάμετρο μεταδίδεται κατά μήκο όλων των αρτηριών και αυτό είναι ο σφιγμό που μπορεί να ψηλαφηθεί σε αρτηρίες. Και έτσι τελειώσαμε και με την πίεση του αίματο.